Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν λόφο ψηλό, ζούσαν τρία νεαρά δέντρα. Πολύ συχνά, αγναντεύοντας κάτω την πεδιάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, συζητούσαν για τα όνειρά τους στη ζωή. Ένα απόγευμα, καθώς έβλεπαν τον ήλιο να δει απέναντί τους, έλεγαν τι θέλανε να γίνουν όταν θα μεγάλωναν. «Κάποια μέρα θέλω να γίνω ένα πανέμορφο σεντούκι θησαυρού, γεμάτο χρυσάφια, ασήμια, πολύτιμα κοσμήματα και βλέποντάς με να με θαυμάζουν όλοι», είπε το πρώτο δέντρο. «Α, εγώ θέλω να γίνω ένα δυνατό καράβι, να ταξιδεύω στις απέραντες θάλασσες και να μεταφέρω βασιλιάδες και βασίλισσες και να τους πηγαίνω στα πέρατα της γης», είπε το δεύτερο δέντρο. Το τρίτο δέντρο είπε «Εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω το πιο ψηλό δέντρο μέσα στο δάσος μας. Θέλω όταν οι άνθρωποι σηκώνουν το κεφάλι τους να με δουν εδώ στην κορυφή του λόφου να λένε «Κοιτάτε αυτό το δέντρο, φτάνει μέχρι τον ουρανό», να σκέφτονται το Θεό και να με θυμούνται για πάντα. Τα χρόνια σιγά σιγά πέρασαν. Τα δεντράκια μας έγιναν δέντρα μεγάλα. Όμως δεν ξέχασαν ποτέ τα όνειρά τους. Ένα πρωί, τρεις ξυλοκόποι ανέβηκαν στο λόφο και στάθηκαν μπροστά στα δέντρα. «Να ένα όμορφο δέντρο να το πουλήσω στο ξυλουργό. Αυτό θα κόψω», είπε ένας από αυτούς. «Έφτασε επιτέλους η ώρα να πραγματοποιηθεί το όνειρό μου. Σε λίγο θα είμαι ένα όμορφο σεντούκι γεμάτο θησαυρούς», είπε το πρώτο δέντρο καθώς έπεφτε. «Εγώ θα κόψω το διπλανό του. Φαίνεται αρκετά δυνατό για τα ναυπηγεία», είπε ο άλλος ξυλοκόπος. «Τον ακούσατε τι είπε? Ναυπηγεία! Σε λίγο κι εγώ θα ταξιδεύω στους ωκεανούς μεταφέροντας βασιλιάδες», είπε με ενθουσιασμό το δεύτερο δέντρο και έπεσε κι αυτό στο χώμα. «Εγώ όποιο και να κόψω το ίδιο μου κάνει», είπε και ο τρίτος ξυλοκόπος. «Να, θα κόψω αυτό εδώ, δίπλα στα δικά σας». «Όχι, τι πας να κάνεις?», φώναζε το τρίτο δέντρο. «Εγώ δεν θέλω να πάω πουθενά, εδώ θέλω να μείνω και να ξεχωρίζω από όλα τα άλλα δέντρα», και έπεσε και αυτό στο χώμα. Το πρώτο δέντρο, αν και χάρηκε καθώς περνούσε την πόρτα του ξυλουργίου, άκουσε τον ξυλουργό να λέει «Ό,τι πρέπει για να φτιάξω τη φάτνη που μου παρήγγειλαν». Τα ίδια και με το δεύτερο δέντρο. Αν και χάρηκε καθώς έμπαινε στα ναυπηγεία, σύντομα αντί ένα μεγάλο καράβι έγινε μια βάρκα που παρήγγειλαν μια ομάδα ψαράδων που ψάρευε σε μια λίμνη. Και όσο για το τρίτο δέντρο, κόπηκε σε δοκάρια και αποθηκεύτηκε σε κάποια σκοτεινή αποθήκη. Ο καιρός περνούσε. Τα δέντρα απογοητευμένα είχαν εγκαταλείψει τα όνειρά τους, σίγουρα πλέον ότι δεν θα γινόντουσαν ποτέ αυτό που επιθυμούσαν από μικρά. Μια μέρα ένα ζευγάρι μπήκε μέσα στο στάβλο, η γυναίκα γέννησε ένα μωρό και ο άντρας το έβαλε να ξαπλώσει μέσα στη φάτνη. Τότε ένα δυνατό φως έπεσε πάνω στη φάτνη με το μωρό, ενώ πλούσιοι και φτωχοί, επιστήμονες και αγράμματοι έρχονταν και γονάτιζαν μπροστά τους. Την ίδια ώρα ουράνιες ψαλμωδίες γέμιζαν την πλάση γύρω. Τότε το πρώτο δέντρο κατάλαβε ότι μέσα του είχε τον μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Αρκετά χρόνια μετά, στη βάρκα που κατασκευάστηκε από το δεύτερο δέντρο, μπήκε μια ομάδα αντρών για να πάει από τη μια μεριά της λίμνης στην άλλη. Τότε ξέσπασε απότομα μεγάλη καταιγίδα. Η βάρκα σαν καριδότσουφλο ανεβοκατέβαινε στα μανιασμένα κύματα, ενώ οι άντρες φώναζαν τρομαγμένοι. Εκτός από έναν, που κοιμόταν στην άκρη της βάρκας ατάραχος. Η βάρκα φοβόταν πως δεν θα τα καταφέρει να αντέξει στη μανία του καιρού, όταν ξαφνικά ο άντρας που κοιμόταν σηκώθηκε και με μια του λέξη όλα γαλήνεψαν. Τότε το δεύτερο δέντρο κατάλαβε ότι μετέφερε τον βασιλιά των βασιλιάδων, τον Ιησού Χριστό. Λίγο καιρό μετά, κάποιοι άντρες ήρθαν στην αποθήκη που φυλάσσονταν τα δοκάρια από το τρίτο δέντρο, πήραν δύο από αυτά, τα ένωσαν κάθετα μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα σταυρό και τον φόρτωσαν πάνω σε έναν ταλαιπωρημένο και ματωμένο άντρα, ο οποίος ανέβηκε με μεγάλη δυσκολία έναν λόφο. Όταν έφτασε επάνω,
τον άρπαξαν οι στρατιώτες που τον συνόδευαν, τον γκάρφωσαν επάνω στο σταυρό και τον ύψωσαν στην κορυφή του λόφου. Τότε μια δυνατή κραυγή ακούστηκε από τον άντρα αυτόν. Όλα σκοτίνιασαν γύρω και ένας τρομερός σεισμός έσκησε το έδαφος. Το τρίτο δέντρο κατάλαβε ότι πάνω του υψώθηκε ο σωτήρας του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος ο Θεός. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο ουρανός, η γη και ό,τι τη γεμίζει είναι αποτέλεσμα της σκέψης, του οραματισμού και του Λόγου του Θεού. Ό,τι συμβαίνει σε ουρανό και γη είναι μέσα στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού. Εμείς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε το σχέδιο αυτό, κάνουμε τα δικά μας σχέδια και αγνοούμε τις περισσότερες φορές τον Θεό. Οι τρόποι μου δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς σας τρόπους, έλεγε ο Ιησούς στον κόσμο που τον άκουγε. Ο Θεός όμως μας αγαπά και θέλει το καλύτερο για εμάς. Γι' αυτό, όπως μας λέει και στο Λόγο του, κάνει τα πάντα να συνεργούν στο καλό για αυτούς που τον αγαπάνε. Τα τρία δέντρα της ιστορίας μας είχαν τα δικά τους σχέδια και τους δικούς τους οραματισμούς για τη ζωή τους. Όμως τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως τα ήθελαν, ούτε στο χρόνο που ήθελαν. Ωστόσο, όχι μόνο πήραν αυτό που επιθυμούσαν, αλλά και πολύ περισσότερο. Όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές και με εμάς τους ανθρώπους, τα τρία δέντρα επιθυμούσαν την κοσμική λάμψη και την ψεύτικη δόξα. Τα θέλω τους δηλαδή είχαν περιοριστεί στα μάτια, στα πρόσκαιρα, στα ψεύτικα και στα πεπερασμένα. Ο Θεός όμως επιφύλασε για αυτά, όπως επιφυλάσε και για όλους εμάς, τα γνήσια, τα αληθινά και τα αιώνια, τη λάμψη του Πνεύματός Του και τη δόξα Του δια του Υιού Του, του Ιησού Χριστού. Τι κι αν ο άνθρωπος κερδίσει τον κόσμο όλων, αλλά χάσει την ψυχή του, μας λέει στο Λόγο του ο Θεός. Πίστη και εμπιστοσύνη λοιπόν σε Αυτόν που τα κρατάει όλα στα χέρια Του και γνωρίζει και θέλει και μπορεί να κάνει το καλύτερο για εμάς. Γεια σας.